Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες, στους πελάτες μας, στους, στα μέλη του συλλόγου μας, και καινούργια χρονιά να μας βρει με υγεία, ευτυχία και δημιουργικότητα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τέλος του χρόνου, κάνουμε ελέγχους στις επιχειρήσεις, να δούμε πού βρίσκονται ως προς τα έσοδά τους, τα έξοδά τους, να προετοιμάσουμε τους πελάτες μας για τους ενδεχόμενους φόρους που μπορεί να προκύψουν, να κάνουμε τις τρέχουσες δουλειές μας, να ετοιμάσουμε τα δώρα των Χριστουγέννων, τυχόν επιδόματα, τέτοια πράγματα που πάντα τα έχουμε, συν βέβαια όλα τα υπόλοιπα που μας έχουν επιφορτήσει η πολιτεία να κάνουμε, με επιδόματα, με COVID, με επιστρεπτές κλπ. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια με την πανδημία έχουμε επιφορτιστεί με πάρα πολλές δουλειές, οι οποίες έχουν φύγει από την αρμοδιότητα του δημοσίου και έχουν περιέλθει στη δική μας την αρμοδιότητα. Με ή χωρίς τη θέλησή μας, έτσι, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό να το κάνουμε. Όποιος συνάδελφος θέλει, προχωράει με αυτές τις αρμοδιότητες ή δεν προχωράει. Έχουμε επιφορτιστεί πράγματι με επιστρεπτές, με αναστολές εργαζομένων, με αναστολές επιχειρήσεων, με τα τετριμένα που έχουμε κάθε χρόνο, τις φορολογικές δηλώσεις, τα ΦΠΑ μας. Γενικά όμως έχουμε επιφορτιστεί με ένα μέγεθος δυσανάλογο με τις δυνατότητές μας, αλλά και με τη θέληση να κάνουμε κάποια πράγματα που ουσιαστικά είναι δουλειά και, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, δεν είναι δουλειά ενός λογιστή, φοροτέχνικου, νομολόγου, γιατί όλα πλέον με τον COVID έχουν γίνει ηλεκτρονικά, μέχρι και την απλή αίτηση το να πάρεις επίδομα ανεργίας, το να πάρεις επίδομα θέρμανσης, το να πάρεις επίδομα ενοικίου. Όλα αυτά πλέον γίνονται με τους κωδικούς, προσέξτε, τάξεις, οι οποίοι κωδικοί τάξεις δεν είναι δικοί μας, είναι προσωπικοί, αφορούν τον κάθε φορολογούμενο. Άρα ο κάθε φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα και από μόνος του να κάνει αυτές τις αιτήσεις ηλεκτρονικά. Δεν είναι εξοικειωμένοι όμως όλοι, οπότε ο λογιστής είναι μια λύση την οποία επιδιώκουν όλοι. Ναι, αλλά δεν γεννηθήκαμε γνωρίζοντας όλοι. Μάθαμε στην πορεία. Ποτέ δεν είναι αργά να μαθαίνει κανείς. Και εμείς στην πορεία μάθαμε να κάνουμε τις αιτήσεις. Κάναμε την πρώτη για να μάθουμε. Έτσι μπορεί και ο φορολογούμενος. Γιατί μην ξεχνάτε ότι έχει ένα κόστος. Η κάθε αυτή εργασία δεν είναι δωρεάν. Παλαιότερα μπορεί το δημόσιο να τις έκανε και να μην χρέωνε, λογικό είναι. Τώρα όμως, για να απασχολήσεις έναν ή το προσωπικό είτε το φοροτέχνη σου, θα πρέπει να σταματήσει να κάνει τη δουλειά που έκανε. Άρα θα πρέπει να κοστολογήσει ακόμα και αυτή τη μικρή εργασία που είναι να κάνει, θα πρέπει να την πληρωθεί. Έχουμε και τα My Data. Λοιπόν, εδώ θέλω να πω σε όλους τους επαγγελματίες ότι είναι υποχρέωσή τους τα My Data, δεν είναι υποχρέωση του λογιστή. Άρα θα πρέπει να ενημερωθούν από το φοροτέχνη τους ποιοι από αυτούς έχουν υποχρέωση να εγκαταστήσουν προγράμματα ή δεν έχουν, ποιες είναι οι δυνατότητες του γραφείου να τους παρέχει τις υπηρεσίες που χρειάζονται για τα My Data. Καταλαβαίνετε ότι η κοστολόγηση των υπηρεσιών αυτών ανεβαίνει πλέον. Είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται ως επιτοπλίστων σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή εκδίδεις ένα τιμολόγιο και αυτό ανεβαίνει απευθείας στην πλατφόρμα του Υπουργείου Οικονομικών και βλέπει άμεσα τα έσοδά σου. Μάλλον και για το 2022 θα αναρτώνται μόνο τα έσοδα, θα διευκρινιστεί αυτό στην πορεία, στους επόμενους μήνες, από το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό που σας λέω είναι μια απλή φήμη ή μια εικασία, ας πούμε, τέλος πάντων. Και είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα πρέπει ο κάθε επαγγελματίας να το κοιτάξει πολύ πιο σοβαρά, να αναλάβει τις ευθύνες του και να μην περιμένει από τον εκάστοτε φοροτέχνη λογιστή να αναλάβει και αυτός αυτή την καινούργια εργασία. Σκοπεύουμε να κάνουμε κάποια σεμινάρια μέσα στο καινούριο χρόνο ως προς τα My Data. Ήδη το επιμελητήριο, το εμπορικό στο Άργος, με τον πρόεδρο, τον κύριο Δαμούλο, το Φώτη, έκανε ένα σεμινάριο. Δεν είδα πολλούς επαγγελματίες εκεί, περισσότερο ήταν λογιστές.
Βασικά για να μπούμε και εμείς στο κλίμα να μαθαίνουμε, γιατί τα μαϊτάτα έχουν ξεκινήσει από το 2021 αρχές, δεν έχουν εφαρμοστεί. Βέβαια δεν είναι και έτοιμο και το Υπουργείο να τα εφαρμόσει ακόμα, γι' αυτό υπάρχει αυτή η χαλαρότητα, αλλά δεν θα είναι για πάντα αυτή η χαλαρότητα. Κάποια στιγμή θα αρχίσουν να πέφτουν οι ποινές και δεν ξέρουμε πόσο υψηλές θα είναι ή όχι. Θα βγουν και δελτία τύπου από το Σύλλογο. Ο κάθε ένας λογιστής φοροτέχνης ήδη ενημερώνει τους πελάτες του. Εγώ μάλλον ως πρόεδρος, το μόνο που έχω να πω είναι να ευαισθητοποιηθούν ακόμα περισσότερο οι επαγγελματίες, να μην το βλέπουν τόσο χαλαρά, νομίζοντας ότι θα το αναλάβει ο λογιστής, γιατί, ξαναλέω, είναι υποχρέωση αποκλειστικά του επαγγελματία. Δεν είναι δική μου υποχρέωση. Την ευθύνη την έχει εκείνος, όχι εγώ. Να είστε καλά, καλές γιορτές εύχομαι, με το καλό καινούριος χρόνος.